Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δόθηκε ευκαιρία για 24η χρονιά συνεχόμενη να βρεθούμε εδώ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τα Γραφεία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και τα Τμήματα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που ασχολούνται με το πρόγραμμα Εράσμους, προκειμένου να μιλήσουμε για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση. Κύριος στόχος είναι να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε και να δούμε κοινές πρακτικές σχετικά με τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα Εράσμους είναι και εξακολουθεί να είναι ένας κύριος μοχλός διεθνοποίησης που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε συνέργειες με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρόλα αυτά, μας δίνει όμως και άλλα εργαλεία όπως τα κοινά προγράμματα σπουδών, ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη συνοχή, με την ένταξη, την ποικιλομορφία όλων που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, των φοιτητών αλλά όλη της κοινωνίας και φυσικά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όπως και όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή αυτό της υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης όσον αφορά στους τακτικούς προϋπολογισμούς, την γραφειοκρατία και τα κενά στην εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής με την ευρωπαϊκή, αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο φοιτητών, προγραμμάτων σπουδών και προσωπικού, ακαδημαϊκού και διοικητικού, προσβλέπει στην ολοένα και αυξανόμενη διεθνοποίησή του, διεκδικώντας τη θέση που του αξίζει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η ψηφιοποίηση της κινητικότητας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα προκειμένου η φοιτητική κινητικότητα να γίνεται με εύκολο και αδιάλειπτο τρόπο. Οι φοιτητές μας μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα Εράσμους καθώς και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και αντίστοιχα οι φοιτητές που έρχονται από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μπορούν να συμμετέχουν εύκολα στα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών ή όπως λέμε των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην ενδονάμωση της ανώτατης εκπαίδευσης είναι καθοριστική για την εξέλιξή τους. Με δεδομένο ότι οι συμμαχίες συμβάλλουν στη μεταμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σταδιακή διαμόρφωση ενός ενιαίου κοινού πλαισίου ευρωπαϊκής κουλτούρας στην παιδεία μέσω της προσφοράς κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.